Υπάρχει μία μελέτη στα πλαίσια της διακήρυξης που έχει να κάνει με την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου. Αυτή είναι μια σύνθετη διαδικασία, το έχουμε πει πολλές φορές, που έχει να κάνει με τη δημοπράτηση. Η πρώτη φάση του έργου ήταν τα θεσμικά και εν μέρει οικονομικά, ηγετικές επιστολές κτλ. Όπου έπρεπε να δούμε αν η εταιρεία έχει την τεχνογνωσία, έχει την νομική επάρκεια και τη δυνατότητα της κατασκευής. Κράτησε περίπου 2,5 μήνες αυτή η διαδικασία. Ξέραμε ότι ήταν μια μακρύ διαδικασία. Στη συνέχεια ήρθε η τεχνική προσφορά του έργου, όπου, γιατί πρέπει να το τονίσω με αυτό, η τεχνική προσφορά του έργου σε σχέση με τα ζητούμενα στη διακήρυξη του έργου είχε περίπου μια πρόσθετη κατασκευή που προσέγγιζε περίπου το 12 με 13%. Δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις, το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό, έχει γίνει και δημοσιότητα, παραδείγματος χάρη όπως είναι τα κτηριακά, ενώ προβλεπότανε 60.000 τετραγωνικά μέτρα να καλύβει, φτάσαμε στα 73,5-74. Που σημαίνει ότι οι τεχνικοί προδιαγραφές και η κατασκευή που όριζε η διακήρυξη είναι μεγαλύτερη. Και φτάσαμε στην τρίτη φάση που εχθές ανοίχτηκε η προσφορά, αποσφραγίστηκε μάλλον η προσφορά, και την ερχόμενη εβδομάδα ή μετά την επόμενη, δεν ξέρω πώς θα πάνε με τις άδειες του Πάσχα, θα πάμε στο να δούμε αν είναι μέσα στα όρια. Επειδή και εσείς το γνωρίζετε δημοσιογραφικά, διέρευσαν κάποια στοιχεία, να δούμε τι είναι αυτό. Καταρχήν, η προμελέτη του έργου σε σχέση με την κατασκευή, για τις οριστικές μελέτες θα τις κατασκευάσει ο ανάδοχος, με τιμές δημοσίου είχε προσδιορίσει περίπου το έργο στα 850 εκατομμύρια. Μάλιστα. Τι σημαίνει 480? Σημαίνει, δηλαδή, ναι. Τι ήταν τα 850? Ήτανε 220 του ελληνικού δημοσίου η συμμετοχή, η οποία ήταν από 45 μέχρι 54% η συμμετοχή του, 55. Εκεί θα έπαιζε αυτή τη τιμή, μπορεί να ανέβαινε και πάνω από 220, και το υπόλοιπο ήταν του ανάδοχου. Έρχεται ο ανάδοχος και λέει, αυτό που έχω περιγράψει στην τεχνική προσφορά στο επίπεδο κατασκευής του αεροδρομίου, εγώ μπορώ να το κατασκευάσω με τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στα 180 εκατομμύρια, δηλαδή 40 λιγότερα, και με τη δική μου συμμετοχή που προσδιορίζεται περίπου στα 600, τα προσδιορίζει στα 480. Δηλαδή ρίχνει το κόστος κατασκευής ο εργολάβος. Ρίχνει το κόστος κατασκευής που είναι κάτι το φυσιολογικό, γιατί ο προβληματισμός που υπάρχει σήμερα είναι μήπως κάνουμε ένα μικρότερο έργο, μήπως κάνουμε ένα άχρηστο έργο. Με προλάβατε. Και λέω όχι, γιατί το τι θα κατασκευάσει περιγράφεται στην τεχνική προσφορά. Και στην τεχνική προσφορά περιγράφεται ότι θα κατασκευιστεί πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν οι προδιαγραφές. Άρα μου λέτε συμπιέζει το κόστος κατασκευής ουσιαστικά. Συμπιέζει το κόστος κατασκευής, όχι εις βάρος του έργου. Γιατί ο προϋπολογισμός ο αρχικός ήταν με βάση τις τιμές του δημοσίου που τρέχουν σήμερα, και οι τιμές του δημοσίου σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είναι στην αγορά. Παράδειγμα, αν δείτε σήμερα τις δημοπρασίες που γίνονται στα διάφορα έργα στο νομό ή στην Κρήτη, θα δείτε ότι οι εκτόσεις που προσεγγίζουν αυτά τα δημόσια έργα υπερβαίνουν σε πολλές περιπτώσεις και πάνω από το 60%. Δηλαδή το Καπετανάκιο, ενώ είχε ένα αρχικό προϋπολογισμό 3 εκατομμύρια, έχει ένα 67%-63% έκπτωση. Μάλιστα. Αυτό συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν μειώνεται οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου, δεν μειώνεται η ποιότητα του έργου, απλά επειδή ο προϋπολογισμός του δημοσίου ήταν με τιμές δημοσίου οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση στην αγορά, έρχεται ο κατασκευαστής και σου λέει, εγώ με αυτά τα 480 εκατομμύρια ίδια συμμετοχή και και 180 του δημοσίου μπορώ να το υλοποιήσω. Δεν μου λέτε, τι σημαίνει από ό,τι είδαμε στο φάκελο, έτσι μετά την αποσφράγηση, με τις διαρροές που υπάρχουν, τι σημαίνει μηδενικός δανεισμός για το έργο? Μέσα στο πακέτο το ελληνικό δημόσιο πρέπει σήμερα να αναζητήσει τα 180 εκατομμύρια. Μάλιστα. Έχουν πει ότι θα τα διασφαλίσουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αν δεν διασφαλιστούν από εκεί, πρέπει να βρει τρόπο να τα διασφαλίσει τα 180 που είναι η συμμετοχή. Από την άλλη μεριά, ο ανάδοχος μπορεί είτε μέσω δανεισμού να καλύψει το δικό του ποσοστό, είτε άλλες μορφές και πηγές. Σήμερα, μέσα στο χρηματοδοτικό πακέτο των 480 εκατομμύρια που προτείνει η ανάδοχη εταιρεία σαν ίδια συμμετοχή, δεν υπάρχει δανεισμός. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν ίδια κεφάλαια
που υπερβαίνουν τα 158 εκατομμύρια, υπάρχουν άλλα χρηματοδοτικά, άλλες χρηματοδοτικές πηγές, οι οποίες δεν είναι δανεισμός. Υπάρχει μόνο ένα δευτερογενής δάνειο, έτσι λέγεται αυτό, το οποίο προσεγγίζει τα 33 εκατομμύρια ευρώ, που είναι σε σαν απρόβλεπτα στο έργο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μπορεί και να μην χρησιμοποιεί. Τώρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει δανεισμός, υπάρχουν δύο πράγματα. Το πρώτο, το οποίο είναι το σημαντικό. Με τη λειτουργία του έργου, το ελληνικό δημόσιο θα εισπράττει. Και ο ανάδοχος θα εισπράττει, με ό,τι σημαίνει αυτό. Γιατί αν είχε δάνειο, θα έπρεπε να βάλει υποθήκη τα έσοδα από το αεροδρόμιο. Που σημαίνει έχει ένα κίνητρο, αυτοί οι 60 μήνες που έχει ολοκλήρωση, να πάει όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μπορεί να εισπράττει, γιατί θα εισπράττει από την πρώτη στιγμή που θα μπει σε λειτουργία το αεροδρόμιο. Άρα αυτό είναι βασικό. Άρα το 60 μήνες λέτε μπορεί να είναι το maximum και να πάει πιο γρήγορα. Σαφώς το maximum είναι το 60 μήνες. Έτσι κι αλλιώς είναι το maximum. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι σημαντικό σε αυτό, γνωρίζετε ότι με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας, η εμπλοκή σε δάνεια παίρνει πολύ χρόνο μέχρι την έγκρισή του. Σήμερα δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δεν θα εμπλακεί στη διαδικασία έγκρισης και νομιμοποίησης δανείων που υπήρχε ένα τέτοιο σκεπτικό ότι θα έπρεπε μέχρι να φτάσει η σύμβαση παραχώρησης στη Βουλή να έχει εγκρίσεις για δάνεια. Άρα μειώνεται ο χρόνος της διαδικασίας, γιατί σήμερα μιλάμε για ίδια κεφάλαια και άλλες πηγές χρηματοδότησης που δεν είναι δάνεια. Μάλιστα. Άρα λέτε και σε επίπεδο διαδικασιών, μάλλον φαίνεται, εμείς κρατάμε πάντα μικρό καλάθι, σαφώς, τα χρονοβόρα να φεύγουν απ' έξω. Εδώ όμως η εταιρεία κάνει και μία προεκτίμηση ότι το κόστος των τελών ανεπιβάτη μπορεί να κατέβει κάτω από τα 20 και να φτάσει μέχρι τα 17 ευρώ και εδώ. Σταδιακά. Ναι, σταδιακά. Αλλά εδώ, κύριε Καλογεράκη, η εταιρεία, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, επιχειρεί να δώσει μία απάντηση αν η λογική κόστους κατασκευής και κόστους γενικά για την περιοχή έχει το αντίστοιχο όφελος. Κύριε Σαχίνη, ναι, υπήρχε ένα πολύ συζήτηση για πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχαν και θέμα πάρα πολλή ώρα πράγματα να τα συζητήσουμε. Υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Πρώτον, και πρέπει αυτό να το τονίσουμε. Το πρώτο που υπήρχε στη συζήτηση. Άλλαξαν οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης. Και αυξήθηκε η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου. Πολλοί τότε έτρεξαν να πούν ότι με την αύξηση συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου δεν θα έρθει καμία εταιρεία. Σήμερα φαίνεται ότι δικαιώνεται αυτή η λογική, γιατί με βάση την οικονομική προσφορά το ελληνικό δημόσιο κρατάει το 45,9%, το 46% του έργου. Θυμίζω ότι τα παλιά τέχνη δημοπράτηση μιλούσαν από 30% μέχρι 51%. Τώρα το ελληνικό δημόσιο κρατάει με αυτή την οικονομική προσφορά που είδαμε το 46%. Σημαντικό. Άρα έχει δημόσιο έλεγχο πολύ ισχυρό μέσα στην εταιρεία που θα κατασκευάσει και θα λειτουργήσει το αεροδρόμιο. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο επίσης πάρα πολλές φορές ακούσαμε, ήταν ότι το έργο αυτό είναι ένα ακριβό έργο και θα πλήττει τον τουρισμό της Κρήτης. Και η απάντηση τότε του Υπουργείου και όλων που ασχολούνταν με αυτό το θέμα ήταν ότι περιμένετε να δούμε την οικονομική προσφορά, που τελικά θα καταλήξει το κόστος κατασκευής, για να δούμε και αν είναι ακριβό ή όχι. Σήμερα με τα δεδομένα της οικονομικής προσφοράς λοιπόν, η εταιρεία προσπαθεί να κάνει το εξής. Και πρέπει να πούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Μεγάλο ζήτημα που συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα είναι αν ο τουρισμός φύγει σαν κέντρο βάρους από το Ηράκλειο και κάποιοι σε ένα φτηνότερο αεροδρόμιο των Χανίων μεταφερθούν εκεί. Φαντάζομαι ότι στη λογική της εταιρείας, δεν το ξέρω αυτό, αλλά φαίνεται από την οικονομική προσφορά, είναι να ανταγωνιστεί το αεροδρόμιο των Χανίων και να έχει μικρότερα τέλη για να μην συμβεί αυτό που λέγαμε. Σήμερα λοιπόν με τα δεδομένα αυτά φαίνεται ότι μέσα από την οικονομική προσφορά έχουμε μια μικρότερη επιβάρηση αναεπιβάτη στο αεροδρόμιο του το καινούριο που κατασκευάζεται, το προσδιορίζει η εταιρεία στο 20 ευρώ περίπου το ξεκίνημα και σταδιακά θα πέσει στο 17. Που σημαίνει αυτό ότι αυτή τη στιγμή και με το 20 είναι περίπου 3 ευρώ αναεπιβάτη λιγότερο το κόστος του Καστελίου από ότι το Χανίων. Θέλω να μου πείτε, και θα έχουμε την ευκαιρία, γιατί βλέπω ότι και εσείς κρατάτε και καλά κάνετε επιφυλάξεις, από εδώ και κάτω τα βήματα είναι ποια? Ακούστε τώρα, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Γιατί μένουν δύο λεπτά, σας παρακαλώ, πείτε τα. Είναι σημαντικό για μας, είναι σημαντικό για την περιοχή, είναι σημαντικά για την Κρήτη. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία
Θα, από τη στιγμή που καταθέσει το χρηματοδοτικό πακέτο, δηλαδή τα ίδια κεφάλαια, επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν, θα πάμε ο φορέας υλοποίησης του έργου που είναι το Υπουργείο και η εταιρεία για να καταλήξουμε στη σύμβαση παραχώρησης. Η σύμβαση παραχώρησης θα πάει στο ελεκτικό συνέδριο, θα εγκριθεί και στη συνέχεια θα πάει στη Βουλή. Καθώς επίσης θα τρέξει μια παράλληλη διαδικασία από ό,τι με έχει ενημερώσει το Υπουργείο, όπου έχει τελειώσει οι ενστάσεις, τελειώνουν οι ενστάσεις για τους χρηματολογικούς πίνακες και περίπου Σεπτέμβρη με Οκτώβρη υπολογίζουν ότι θα καταθέσουν στο πρωτοδικείο στο πρωτοδικείο, καλά είπα, τις χρηματολογικές πίνακες για να πάμε σε απαλωτριώσεις. Οι απαλωτριώσεις έχουν να κάνουν με αποφάσεις δικαστηριών, βγάζει προσωρινή τιμή, το 70% κατατίθεται στους δικαιούχους, στη συνέχεια το ελληνικό δημόσιο μπορεί να μπει στο οικόπεδο. Από εκεί και πέρα, γιατί υπάρχει ένα θέμα που αφορά τις απαλωτριώσεις που ενδιαφέρει την περιοχή. Στη συνέχεια θα έχουμε οριστική τιμή και από εκεί και πέρα ο ανάδοχος, αν θέλει, παίρνει αυτά τα χρήματα που εκδικαστήκανε ή μπορεί να προσφύγει μέχρι και τον Άριο Πάγο και να ζητήσει πολύ περισσότερα. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τις απαλωτριώσεις. Πάει με το άρθρο 7, το περίφημο άρθρο 7, όπου το ελληνικό δημόσιο με την προσωρινή τιμή μπορεί να μπει στο οικόπεδο. Ακολουθείται στις συμβάσεις παραχώρησης, ακολουθείται και στις διαδικασίες των δημοσίων έργων. Τώρα, θέματα που αφορούν την Κρήτη, που αφορούν το Δήμο, που αφορούν τους πολίτες. Ένα ζήτημα είναι οι απαλωτριώσεις και το θέμα των τιμών που πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να είναι ανταποδοτικό, διότι κάποιοι άνθρωποι, ειδικά στην περιοχή μας, κάνουν όλη την περιουσία τους γιατί απαλωτριώνεται από το αεροδρόμιο. Θεωρώ ότι πρέπει να το δούμε με μια ευρύτητα και βεβαίως τα δικαστήρια αποφασίζουν, αλλά θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένα κλίμα το επόμενο διάστημα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν για κομμάτι ψωμί να πάρουν την περιουσία τους. Το πρώτο. Το δεύτερο. Σε αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης, όπου συζητάει το Υπουργείο με την εταιρεία, θα παρέμβει και ο Δήμος στα πλαίσια της διαβούλευσης αυτής, γιατί έχουμε πολλά ζητήματα που αφορούν τη σύμβαση παραχώρησης και πρέπει είτε άλλα να κατοχυρώσουμε, είτε άλλα να διευρύνουμε. Δηλαδή, λέει, παραδείγματος χάρη, η σύμβαση ότι το 2% θα αποδίδεται στον πρώην όμορους Δήμου, στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας κτλ. Όλα αυτά είναι εκθέσεις οι οποίες πρέπει να κατοχυρωθούν μέσα στη σύμβαση στη διαπραγμάτευση και πολλά άλλα ζητήματα, μην τα αναλύουμε τώρα. Άρα για μας αρχίζει ένας μαραθώνιος και επίσης αρχίζει ένα μαραθώνιος σε δύο άλλα επίπεδα. Ένα είναι το επίπεδο της εταιρείας που πρέπει να δούμε το πώς θα συμπεριφορηθεί και πώς θα λειτουργήσει στο επίπεδο της περιοχής, και ο άλλος μαραθώνιος είναι στο επίπεδο του Υπουργείου, το φορέα υλοποίησης, που πρέπει να δούμε παράλληλα έργα και στην ευρύτερη περιοχή και στο νομό για να μπορεί να είναι λειτουργικό και να συνδεθούν με το αεροδρόμιο αυτά που λέμε περίφημα συνοδά έργα, γιατί χωρίς αυτά φοβόμαστε ότι θα κάνουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν θα έχει τη δυνατότητα της ανάπτυξης στο πλαίσιο συνολικά της Ανατολικής Κρήτης. Δηλαδή, αν δεν ολοκληρωθεί ο δρόμος Ιερά Πετραβιάνο, αν δεν δούμε μια πρόσβαση στη Μεσαρά, αν δεν δούμε μια πρόσβαση και νέα εκτός από τις Γούβες, Χερσόνησο, Καστέλη και προς το δρόμο Ηράκλειο Βιάνο, μια καινούρια διάνοιξη που να έρχεται από τις Αγίες Παρασκευές Τραψανό Καστέλη, το αεροδρόμιο δεν θα έχει τη δυνατότητα να έχει προσβασιμότητα σε όλη την Ανατολική Κρήτη, όπως επιθυμεί, φαντάζομαι, να είναι ένα σύγχρονο αεροδρόμιο. Άρα, να, γιατί λέτε ότι αφορά όλη την Κρήτη, και βεβαίως να διευκρινίσουμε, κύριε Δήμαρχε, ότι είναι άλλο ότι είναι αναγκαίο το νέο διεθνές αεροδρόμιο και άλλο να λειτουργήσουμε και τοπικά όλοι, και πρώτοι και καλύτεροι εσείς, προς την εταιρεία πάρτα όλα. Δεν κατάλαβε. Έτσι δεν είναι. Ένα, ναι, λοιπόν, είναι το επίπεδο της εταιρείας που πρέπει να δούμε ζητήματα και θέματα που από τις περιοχές, τη συνεισφορά της στην ανταποδοτικότητα σε σχέση με αυτό το έργο, και το δεύτερο είναι ο φορέας διαχείρισης που είναι το Υπουργείο. Αυτό βεβαίως θα λάβει χώρα μετά, γιατί το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι όταν ολοκληρωθεί την ερχόμενη, την παραπάνω εβδομάδα, η εκτίμηση είναι σε δύο συνεδριάσεις, θα πάμε για να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, όταν θα έχουμε ανάδοχο από την Επιτροπή, στη συνέχεια ο Υπουργός θα πρέπει να υπογράψει σαν προσωρινό ανάδοχο στην εταιρεία και να αναθέσει το έργο, για να μπορούμε να μπούμε σε αυτές τις διαβουλεύσεις και αυτές τις κουβέντες. Είναι η μόνη διαδικασία που ο Υπουργός μπορεί να πει ότι δεν είναι συμφέρουσα ή είναι συμφέρουσα η προσφορά. Είναι η μόνη
διαδικασία που μπορεί να σταματήσει. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η υπογραφή, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να υλοποιηθεί, γιατί το χρονοδιάγραμμα και τη τεχνική προσφορά, δηλαδή τη κατασκευή του έργου, είναι ότι το πρώτο δίμηνο του 2018 θα πρέπει ο εργολάβος να είναι στο έργο. Για να βγουν και οι χρόνοι που έχει προτείνει στην τεχνική προσφορά. Μάλιστα. Νομίζω ότι τώρα μας το διευκρινίσατε πλήρως. Το να σας ευχαριστήσω, κύριε Δήμαρχε. Καλές γιορτές, εύχομαι. Καλές γιορτές και στους ακροατές σας. Απλά, κύριε Σαχίνη, τελειώνοντας, να πω ένα τελευταίο, ότι χρειάζεται εγρήγορση, χρειάζεται παρακολούθηση, όπως κάνανε διαχρονικά αυτά τα 13 χρόνια. Πράγματι, τώρα βλέπουμε μια γρήγορη διαδικασία να εξελίσσεται μπροστά μας. Την παρακολουθούμε. Δεν φτάνει να την παρακολουθούμε μόνο εμείς. Πρέπει να υπάρχει μια σύμπραξη και μια σύμπνοια όλων των φορέων σε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό για να πάρουμε τα μέγιστα και για την περιοχή και για το νησί μας.